αγωνιστικά. Για τη φορά στον Άρη βεβαίως, γιατί τον ναι, θα σας πω, να πω την άποψή μου, διότι και τον αντιμετώπισα σαν πρόσφατα, σε ένα παιχνίδι το οποίο το θυμόσαστε όλοι, το οποίο ίσως να είναι και... Να ήταν και ορόσημο για τον Άρη αν είχε το Λεβαδιακός Άρης κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Αλλά να σας πω ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο, άσχετα αν το αποτέλεσμα ήρθε στο 93. Είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα αυτό και δεν λαμβάνω υπόψη μου ότι εγώ ήμουν ο προπονητής. Αν δείτε την εικόνα δηλαδή του παιχνιδιού, θα δείτε ότι ο Άρης έκανε τρεις επιθέσεις, οι οποίες είχαν και οι τρεις βρει το στόχο, τρία γκολ. Ενώ ο Λεβαδιακός σημείωσε 4 γκολ και δημιούργησε άλλες 7-8 προϋποθέσεις να σημειώσει και άλλα γκολ ή ευκαιρίες. Πέρα από την εικόνα όμως, υπήρχε και ο παράγων διαιτητής. Δηλαδή. Να πληρώσω λίγο, κύριε Θεοδωρίδη, γιατί ήταν ο άμεσος διαιτητής. Ο διαιτητής νομίζω ότι δεν έπαιξε κανένα ρόλο. Ας μην παρασυρώμαστε. Ας δούμε τα πράγματα. Το κόρνερ, δηλαδή εννοείται ότι έγινε ένα κόρνερ λάθος, αυτό εννοείται. Το γκολ είναι θέμα μιας στιγμής. Μα γίνονται πολλά το λάθη σε κόρνερ. Το γκολ είναι θέμα μιας στιγμής. Γίνονται πολλά λάθη σε κόρνερ. Στη στιγμή μπορεί να συνεισφέρει και το λάθος του αμυντικού και η καλή ενέργεια του επιθετικού, αλλά και η αβλεψία του διαιτητή. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Εγώ είδα εχθές το παιχνίδι Άρη Βέρειας να κάνει ο διαιτητής λάθη εις βάρος της Βέρειας. Να κάνει λάθη εις βάρος του Άρη. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Δεν μπήκε γκολ από διαμόρφωσε γκολ. Ήταν φάση που διαμόρφωσε αποφασιστικά το σκορ. Μα δεν μπήκε μπάλα στα δίκαια. Έγινε δεύτερη εκτέλεση. Είναι λίγο υπερβολικό. Ξέρεις ότι είμαι δίκαιος, είναι υπερβολικό. Το ξέρω και είναι υπερβολικό. Δεν θέλω να ρίξω την ευθύνη στη διαιτησία. Όταν η ομάδα αυτά τα είπε και ο ίδιος ο προπονητής. Χάνουμε την ουσία μας. Έχουμε χάσει την ουσία. Αυτό ακριβώς. Γιατί ασχοληθήκατε όλοι μετά από αυτό το παιχνίδι με τη διαιτησία, γιατί αν ήταν κόρνερ ή δεν ήταν. Και αφήσαμε στην άκρη το γεγονός ότι ο Άρης μέσα σε 6 λεπτά με 3 κόρνερ έφαγε 3 γκολ. Είναι απίστευτο. Ούτε εμείς το πιστεύαμε οι ίδιοι. Που ήμασταν αντίπαλοι. Πόσο μάλιστα οι άνθρωποι του Άρη. Άρα λοιπόν υπάρχει αδυναμία. Εγώ θα σταθώ κάπου αλλού. Την αδυναμία του Άρη την βλέπουμε σε μεγαλύτερο βαθμό μέσα στο Χαριλάου. Που αυτό σημαίνει ότι αυτά τα νέα παιδιά ακόμη δεν είναι έτοιμα να σηκώσουν το βάρος των 20.000 φιλάθρων που βρίσκονται στο γήπεδο. Αυτό το άγχος και η πίεση που δημιουργεί ο κόσμος κάνει τα παιδιά αυτά να μην μπορούν να αποδώσουν. Εγώ πιστεύω ότι στο παιχνίδι που θα παίξουν εκτός έδρας θα παίξουν καλύτερα από ό,τι παίξαν εδώ. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ούτως ή άλλως το βλέπω. Και μάλιστα δύο επιτυχίες που έχει ο Άρης τις έχει μέσα στον Πανιούνιο και μέσα στη Βέρεια. Τις έχει εκτός έδρας. Η πίεση αυτή δεν είναι έτοιμοι οι αθλητές αυτοί να δεχτούν τέτοια πίεση. Αυτό τους δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Αρχίζουν και αγχώνονται. Δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα και κάποια από τα παιδιά τα οποία έχουν ικανότητα, όπως είναι ο Τάτος, όπως είναι ο Αγκάνθο και αν ξεχνώ και κάποιον άλλον, έχουν μπει και αυτοί σε αυτή τη διαδικασία στο να διαμαρτύρονται, γιατί βλέπω έναν μόνιμο εκνευρισμό από τον Τάτο, έναν εκνευρισμό από τον Αγκάνθο, παίκτες οι οποίοι θα μπορούσαν να σταθούν και σε πολύ υψηλότερο επίπεδο, όχι μόνο εδώ. Και δεν μπορούν να αποδώσουν. Και χάνουν το νόημα. Τρέχουμε να μαλώσουμε με τον διαιτητή γιατί δεν μας έδωσε ένα κόρνερ, ένα φάουλ. Και αντί να κοιτάξουμε πώς θα παίξουμε καλύτερα, δημιουργούμε μια κατάσταση, έτσι, μια άρνηση μέσα στο γήπεδο και δεν βγαίνει καλή απόδοση. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι εκτός έδρας θα πάρει αποτελέσματα και δεν είναι το πιο ωριακό παιχνίδι η Κυριακή με τον Πλατανιά. Εάν κάνει μια ισοπαλία, θα σας πω. Αν δεν κερδίσει και κάνει μια ισοπαλία. Έχει διαφορά. Ας βλέπουμε λίγο τη βαθμολογία. Πόσο παρηγοριά στον άρρωστο όσο να βγει ψυχή. Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω. Ακούστε. Πόσο διαφορά θα έχει από τον τρίτο που μπαίνει στα μπαράζ. Τέσσερις βαθμούς. Τέσσερις. Εσείς θεωρείτε ότι... Μπορεί να γίνουν έξι. Όχι, αν είναι ισοπαλία. Λοιπόν, εδώ είναι βαθμολογία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει 18 Άρης, 20 Βέρεια, 22 Πλατανιάς. Αν πάει ισοπαλία 19-23... Ναι. Θα μείνουν στους τέσσερις βαθμούς. Μα υπάρχουν 9 παιχνίδια ακόμη. 8 θα μείνουν μετά από αυτό, έτσι. Ναι. 8 παιχνίδια. Να σας θυμίσω μία φορά ακόμα. Μία φορά εγώ με τον Αργοτέλη. Τα δύο παιχνίδια του Άρη όμως είναι στο Καραϊσκάκη, στη Λεωφόρο. Ο Άρης μπορεί να πάρει αποτέλεσμα σε μεγάλες ομάδες. Το πρόβλημά του είναι με τις μικρές ομάδες μέσα στο γήπεδο και το άγχος. Παναλαμβάνω. Ας μην απογοητευτούν από τώρα. Ας μην καθορίσουν αυτό το παιχνίδι ότι είναι το πιο ωριακό. Υπάρχουν 8 παιχνίδια μπροστά τους. Νίκο, συμφωνώ εν μέρη μαζί σου ότι ακόμη και αν βγει ισοπαλία αυτό το παιχνίδι, ο Άρης δεν θα έχει χάσει τις ελπίδες του γιατί θα απομένουν 8 παιχνίδια. Αν ιτηθεί όμως, νομίζω ότι πλέον τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Μετά θα χρειάζεται ένα θαύμα. Δηλαδή. Μπορεί να είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά δεν ολοκληρώνω. Τι θα λέγατε τον Εργοτέλη, κύριε Καραγεωργίου, ένα παράδειγμα θα λέγατε τώρα. Πριν από κάποια χρόνια, τη δεύτερη μου χρονιά στον Εργοτέλη, είχαμε 13 βαθμούς στον πρώτο γύρο. Έληξε ο γύρος, ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος, έφτασαν 8 παιχνίδια και ήμασταν στους 14 βαθμούς. Τελειώσαμε με 30, θα το θυμηθείτε. Τελειώσαμε με 30, ισοβαθμίσαμε με τον Ατρόμητο και στην ισοβαθμία ήμασταν καλύτεροι και έπεσε ο Ατρόμητος. Και τότε στα 8 τελευταία χρόνια. Μέσα στον Ατρόμητο, εκείνη μέσα στο τη χρονιά. Δύο με τον Ογκουνσότο. Με διπλό μέσα στον Ατρόμητο. Εκείνη άρα, τη χρονιά. 8 παιχνίδια είχαν μείνει. Συνεχάρισαν όλη τη διοίκηση του Εργοτέλη που δεν προέβησε
βεβαιασμένη κίνηση απομάκρυνσής σας και σας κράτησε. Μα και τώρα, μα και τώρα. Και χάρη σε αυτό σώθηκε ο Άρης. Έμεινε 6 χρόνια. Αυτό λέω. Ειδικά εκείνη τη χρονιά. Όταν ο Άρης λοιπόν δεν μπορεί να σταθεροποιήσει έναν προπονητή εδώ και 2 χρόνια, είναι από τις ομάδες μετά τη Βέρεια που αλλάζουν συνεχώς προπονητή. Το 30% των 20 προπονητών που είπατε έχουν αλλαχθεί εδώ και 7 χρόνια. 7 χρόνια με τον Κούπερ, με τον Μπάκεβιτς, έχει διώξει προπονηταράδες. Δεν μπορείς λοιπόν. Είναι πρόβλημα αυτό, αλλά τώρα νομίζω. Πάλι ακούω αλλαγή προπονητή επίκειται. Κάτι τέτοιο νομίζω. Με ένα αποτέλεσμα κακό να ολοκληρωθεί η προσπάθεια του Άρη. Έχει παιχνίδια. Είναι δύσκολο να συνεχίσουμε τα φτάσεις, δεν είναι Πέτρο Μίχο, δηλαδή. Πρώτα απ' όλα πέρσι δεν τον είχαμε πεσμένο τον Άρη, συγγνώμη σας διακόπτω. Και έκανε τις 3 νίκες τελευταίες. Δύο νίκες μια ισοπαλία. Έχασε το μαγικό ραβδί ο Σούλης τώρα, δεν γίνεται. Το είχε πέρσι, φέτος το έχασε ο Σούλης. Δεν του βγαίνει το πράγμα. Τέλεια, δεν του βγαίνει το Σούλη φέτος. Δεν μπορεί να το βρει και κάθε χρόνο. Θα συμφωνήσω με τον Νίκο σε αυτά που είπε. Αλλά θα σημειώσω ότι ήταν διαφορετική η αντιμετώπιση της διοίκησης του Εργοτέλη, ήταν διαφορετική η ηρεμία αυτού του συλλόγου και διαφορετική η πίεση. Εδώ είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Έχουμε μια διοίκηση η οποία είναι από το πρωτοδικείο, έχουμε αρκετά οικονομικά προβλήματα, έχουμε πολλή πίεση γιατί καταλαβαίνετε αυτές είναι οι διαφορές των συλλόγων. Αυτές οι 20.000 που μπαίνουν στο γήπεδο είναι μεγάλη δουλειά για τον Άρη. Έτσι μεγαλώνουν τις ευθύνες και θα συμφωνήσω όμως απόλυτα με τον Νίκο ότι παίζεται ακόμα το πρωτάθλημα. Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Αρκεί βέβαια ο Άρης να καταφέρει έστω και χωρίς καλή απόδοση να παίρνει τα παιχνίδια που μπορεί να πάρει. Λίγο το πρόγραμμα το μας τρομάζει, κύριε Μίχο. Το πρόγραμμα είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Δηλαδή έχει ήταν Ολυμπιακό, πολύ... έχει Παναθηναϊκό, έχει ΠΑΟΚ, έχει Τρίπολη. Η μελέτη που έγινε, η μελέτη που έγινε σε αυτά τα 3 παιχνίδια πριν ξεκινήσει Πανιόνιο, Βέρεια, Πλατανιά ήταν πολύ σωστή από πλευράς του οργανωτικού προγράμματος του Άρη. Ότι θέλουμε τόσους πόντους κτλ. Γιατί οι πόντοι σε αυτά τα παιχνίδια μετράνε σαν διπλή. Δηλαδή, αν ο Πλατανιάς καταφέρει και κερδίσει τον Άρη, δεν είναι απλά 3 πόντοι. Μεγαλώνει πολύ τη διαφορά. Όπως και αντίστοιχα, αν ο Άρης καταφέρει και κρατήσει τον Πλατανιά χαμηλά. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Πάντως, το ενδιαφέρον για να αλλάξω λίγο θέμα εστιάζεται στις τελευταίες 3 βαθμολογίες. Θα ήθελα περισσότερο να εστιάζονται στην κορυφή. Για να αλλάξω λίγο θέμα και να πω τώρα, δηλαδή 20 βαθμοί διαφορά, νομίζω πραγματικά με κάποιον το κουβέντια σας σήμερα δεν έχει ξαναγίνει. Ποτέ. Σε αυτή τη χρονική περίοδο, σε αυτή την αγωνιστική, ο πρώτος με τον δεύτερο να έχουν τόσο μεγάλη διαφορά. Δηλαδή τα παλαιότερα τα χρόνια σαφώς ο ανταγωνισμός ήταν μεγαλύτερος μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αλλά ακόμη και ο πενταετίας, εξαετίας, τετραετίας, ο ΠΑΟΚ του Ζαγοράκη, δηλαδή. Ο φτωχός ΠΑΟΚ τότε που στηρίζονταν στον κόσμο, έτσι, ήταν πολύ πιο ανταγωνιστικός. Ακριβώς. Ποτέ δεν είχε τέτοια συγκρότηση. Έτσι, ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. 71-51 είναι τρομακτικό το νούμερο. Και δεν μπορείς και να. Τώρα τι να πούμε σε αυτή τη διαφορά. Πώς μπορούμε να τη δικαιολογήσουμε. Δεν μπορείς να τη δικαιολογήσεις καθόλου. Είναι αδικαιολόγητο. 71-51. Μου έρχονται σαν τώρα, κύριε Μίχο, οι δηλώσεις του Ιβάν του Σαββίδη, έτσι που και την Μπαρτσελόνα αναφέρεις, δεν μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα. Και πάμε να τα πάρουμε όλα και να γεμίσουμε το Μακεδονία Παλάς με κούπες και τα λοιπά. Μάλλον βιάστηκε, μίλησε πολύ έτσι πρόχειρα και δημιούργησε και υψηλές προσδοκίες, μη γνωρίζοντας την ελληνική. Όχι, το να θέλεις να κάνεις πράγματα, το να έχεις στο μυαλό σου πράγματα, δεν είναι κακό. Το θέμα είναι πώς και με ποιους θα κάνεις αυτά τα πράγματα. Και εδώ μάλλον γίνανε τραγικά λάθη και στον αρχικό σχεδιασμό του ΠΑΟΚ. Που εκεί πιστεύω έτσι ένας μακρινός παρατηρητής, αν μου επιτρέπετε, φυσικά, για αυτή τη μεγάλη ομάδα που λέγεται ΠΑΟΚ, σαν μακρινός παρατηρητής βλέπω ότι υπήρχαν διάφορες τάσεις τότε που χτίζανε το ΠΑΟΚ. Θέλαν όλοι να είναι υπεύθυνοι, ανεύθυνοι όμως, για να μην μπορούν να λογοδοτούν στο μεγάλο πρόεδρο που είναι απόν και δυστυχώς όταν κάποιος απουσιάζει από μακριά η διοίκηση είναι πολύ πιο δύσκολη. Βέβαια τώρα προσπαθεί να διορθώσει πράγματα, κάνει μεταγραφές. Είναι πρόβλημα. Πιστεύω ότι δεν υπήρξε σωστός σχεδιασμός στον ΠΑΟΚ. Και για αυτό πληρώνει ουσιαστικά αυτή η μεγάλη ομάδα. Ωραία. Που θα μπορούσε να κάνει πολύ καλύτερα πράγματα φέτος. Και αν δεν του πηγαίναν και λίγο σωστά τα πράγματα στην αρχή, δηλαδή αν αναλογιστούμε πόσα παιχνίδια γύρισε ο ΠΑΟΚ στην αρχή της σεζόν, για να πάρει οριακά κάποιους πόντους για ένα εκεί, ίσως να ήταν και τέταρτος πέμπτος τότε. Ναι. Αυτή τη στιγμή, αν ξεκινήσουν τα play-off, θα είχε ένα βαθμό ο ΠΑΟΚ.
ένα βαθμό Ατρόμητος, 0 η Τρίπολη, 0 ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή τι είναι ο Κάβουρας, τι είναι το ζουμί του, έτσι. Ναι, τίποτα, δεν υπάρχουν διαφορές. Το ενδιαφέρον δηλαδή σε αυτό που θα γίνει μετά από 1-1,5 μήνα είναι ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των 4 ομάδων που θα μπουν στα play-off. Έτσι, αυτό κατάφερε ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Ναι. Οι ευθύνες γιατί είναι... οι υπόλοιπες ομάδες, δηλαδή αν υποτεθεί ότι ο Ατρόμητος αυτό περίμενε φέτος, αυτό έκανε, ο Αστέρας Τρίπολης παρέμεινε μια σοβαρή, με καλή ποιότητα ομάδα και βέβαια ο Παναθηναϊκός που πιστεύω ότι από όλες τις ομάδες είναι αυτή η ομάδα που πραγματικά παρουσιάζει κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα βελτίωση. Και είναι και αποδίδω πάρα πολλά πράγματα σε αυτό και στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Περισσότερο όμως αποδίδω στη διοίκηση του Παναθηναϊκού που κατάφερε να αποσυμπιέσει από τις ευθύνες αυτή την ομάδα σε σχέση με τον ΠΑΟΚ που έβαλε πολύ πίεση μέσα στην ομάδα για αυτά που ζήταγε και βέβαια στον προπονητή που κατάφερε να περάσει σε δύσκολες στιγμές αυτά που πιστεύει και αυτά που βλέπουμε μέσα στο γήπεδο βγάζοντας, σταθερός σε αυτά που θέλει να βγάλει όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, με αποτέλεσμα να έχουμε τώρα όλο και πιο καλύτερο Παναθηναϊκό και εντός και εκτός έδρας. Και μιας αναφερθήκατε σε οργάνωση και τα εύσημα και στον Νίκο τον Ταμπίζα, ο οποίος με ψίχουλα κατάφερε να κάνει τις maximum καλύτερες μεταγραφές. Δεν θέλω να αναφερθώ στον Νίκο γιατί είναι φίλος και γιατί στην αρχή της περίοδου άκουσε πάρα πολλά για το αν θα πρέπει να πάει στον Παναθηναϊκό ή όχι. Όπως πάντα δηλαδή. Αλλά εμένα δεν με εγώ στο ποδόσφαιρο έχω μάθει να βλέπω ανθρώπους που μπορούν να προσφέρουν στο χώρο που είναι και όχι κάποιους άλλους που είναι σε ένα χώρο και λόγω του ότι υπήρξαν κάποτε ή δεν υπήρξαν ποτέ να είναι σε θέσεις που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και ίσως εκεί είναι το κακό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ότι είναι λάθος άνθρωποι σε λάθος θέσεις σε πάρα πολλές ομάδες. Άρα, πού να το πρωτοεστιάσουμε, κύριε Καραγεωργίου, για να πάμε λίγο στα του ΠΑΟΚ τώρα. Δηλαδή, αυτό το 71-51, αυτή, αν θέλετε, αφήστε τη σύγκριση. Αυτή η 51 μόλις πόντι. Μετά από αυτές τις αγωνιστικές, με τον ΠΑΟΚ να έχει κάνει ήδη 6 ήττες, να τα πω πιο λαϊκά, κάτω από τα Τέμπη τον πιάνει τρικυμία. Πλατανιά ήττα, Λεωφόρο ήττα, Ολυμπιακό 4 γκολ, στον Πανιόνιο ήττα, προχθές στην Τρίπολη ήττα. Κοιτάξτε να δείτε, ο ΠΑΟΚ έχει ικανούς ανθρώπους για να κάνουν επιλογές. Και αυτό έχει αποδεχθεί. Έχει αποδειχθεί. Δηλαδή, τις προηγούμενες φορές αυτά τα παιδιά είχαν ενώσει μια Βόρεια Ελλάδα ολόκληρη. Έτρεχε ο κόσμος πίσω τους. Είχαν κάνει απίθανες επιλογές, το θυμόσαστε, με παίκτες καταπληκτικούς, οι οποίοι πήγαν την ομάδα πολύ ψηλά, κάνανε ευρωπαϊκές πορείες. Άρα, λοιπόν, δεν σημαίνει ότι είναι ανίκανοι. Ενδεχομένως να μην βγήκαν κάποιες επιλογές που κάνανε. Ενδεχομένως αυτό που λέει και ο Πέτρος να θέσανε ψηλά τον πήχη και να μην ήταν ακόμη έτοιμοι για αυτά τα πράγματα. Και αυτό δημιουργεί μια πίεση, δημιουργεί ένα άγχος. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται μαζί τους, διότι είναι η μεγάλη ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα και τη μερίδα του Λέοντος παίρνει. Αυτά όλα δεν μπόρεσαν κάποια πράγματα να τους βγουν και γυρίσανε μπούμεραγκ εις βάρος τους. Το γεγονός ότι στην αρχή παίρνανε το αποτέλεσμα στο 90, μπορεί και αυτό να τους ξεγέλασε. Μπορεί και αυτό να μην τους επέτρεψε να δουν ακριβώς την πραγματικότητα. Να δουν τα πράγματα όπως είναι. Και το Δεκέμβριο να αλλάξουν ένα-δυο πράγματα τα οποία θα κάνουν την ομάδα καλύτερη. Εγώ όμως θα σας πω ότι διαφωνώ πρώτα απ' όλα με την πρόσληψη ξένου προπονητή. Mm-hmm. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να είναι Έλληνας ο προπονητής. Παρ' όλα αυτά όμως έγινε μία πρόσληψη ενός προπονητή. Αυτόν τον προπονητή πρέπει να το στηρίξουμε. Εάν τώρα ο ΠΑΟΚ αλλάξει προπονητή, είτε τώρα είτε το καλοκαίρι, πάλι θα ξαναπεράσει μία χρονιά του χρόνου η ίδια με αυτήν. Ο προπονητής πρέπει να μείνει. Έμαθε από τα λάθη του, έκανε λάθη η διοίκηση και πρέπει να τα διορθώσουν. Και ξέρουν αυτοί τα του οίκου τους πώς θα τα διορθώσουν. Εάν φέρουμε πάλι έναν καινούριο, mm-hmm. πάλι έναν ξένο, πάλι μέχρι να μάθει την οτροπία, πάλι καινούργια λάθη και ξανά πάλι από την αρχή. Και συνεχίζεται και διαιωνίζεται μια κατάσταση. Εγώ διαφωνώ για την πρόσληψη του ξένου προπονητή, αλλά τώρα που τον πήραμε θα τον στηρίξουμε μέχρι το τέρμα. Για να μπορέσει να διορθώσει τα λάθη του. Και πού είναι το τέρμα? Τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμη. Νίκο, δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι σε αυτό για τον ξένο ή τον Έλληνα προπονητή, γιατί υπάρχουν και πετυχημένοι ξένοι και αποτυχημένοι Έλληνες. Όχι, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ του Σάντος είδαμε ότι σταδιακά είχε μια βελτίωση. Ο Σάντος είναι Έλληνας προπονητής. Α, εντάξει, αν το βλέπεις ο Σάντος, έτσι. Τους θεωρώ ότι είναι 15 χρόνια και έχουν αναδειχθεί εδώ έχουν κάνει μεγάλη πορεία. Όχι, ο Σάντος δεν αναδείχθηκε εδώ. Ήρθε και από μακριά, αλλά έμεινε εδώ, στηρίχθηκε, μπήκε στα δύσκολα με την ΑΕΚ. Αν θυμάστε εκείνη την ΑΕΚ που έκανε την ανανέωση, που δεν υπήρχαν χρήματα. Ζυμώθηκε εδώ, δηλαδή μπήκε στην ελληνική νοοτροπία. Ο Στέφενς δεν ήξερε τίποτα από Ελλάδα.
Και εμείς αποφασίσαμε να φέρουμε έναν άνθρωπο που ζούσε σε ένα άλλο περιβάλλον, με άλλες συνθήκες. Αφού τον φέραμε και το αποφασίσαμε, θα τον στηρίξουμε και θα του δώσουμε τη δυνατότητα να μάθει την ελληνική νοοτροπία και να συνεχίσει. Θα φέρουμε έναν άλλον Στέφεν στο καλοκαίρι και θα αρχίζουμε να συνεχίζουμε να κάνουμε τα λάθη μας. Δεν είναι λογικό όμως, Νίκο, το καλοκαίρι να πούν όλοι στον ΠΑΟΚ: για να δούμε εδώ ποιος είναι ο απολογισμός, τι έκανε ο Στέφενς, τι δεν έκανε. Μα και αν κρίνουν ότι απέτυχε, ένας χρόνος δεν είναι ικανός χρόνος προκειμένου να κρυθεί ένας προπονητής. Για ακούστε με λιγάκι. Η Manchester United άλλαξε τον μεγαλύτερο προπονητή που βγήκε ποτέ και πήρε έναν άνθρωπο τον οποίο τον στήριξε ο ίδιος. Ακούγεται για μια αλλαγή. Βρίσκεται 15 βαθμούς μακριά από την τέτοια. Ακούγεται, δεν ακούγεται. Θα μείνει ο προπονητής. Έμαθε από τα λάθη του, έμαθε στο σύλλογο το μεγάλο τι γίνεται. Ξέρουν ότι είναι ένας εργατικός άνθρωπος και του χρόνου, τον επόμενο, θα αρχίσει η ομάδα να ρολάρει και να βγει. Νίκο, για μένα το ιδιαίτερα δυσάρεστο στον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν παρουσιάζει η ομάδα καμία βελτίωση. Δηλαδή, όπως ήταν τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο, έτσι είναι και τώρα. Μια ομάδα χωρίς πλάνο, χωρίς αμυντική λειτουργία. Αν τελειώσει έτσι χρονιά, πιστεύεις ότι δεν θα ήταν παρακινδυνευμένο το να εμπιστευτούν την ομάδα και του χρόνου στον ίδιο προπονητή? Σε ρωτάω εσένα, γνωρίζοντας και τις απόψεις για το ποδόσφαιρο. Αυτοί που βρίσκονται στο σύλλογο βλέπουν αν ο άνθρωπος αυτός εργάζεται. Ξέρουν από ποδόσφαιρο, οι τριγύρω, οι άνθρωποι που είναι δίπλα και βλέπουν τη δουλειά του. Αν βλέποντας ο άνθρωπος αυτός δεν λειτουργεί, δεν δουλεύει, οπωσδήποτε θα πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Αν βλέπουν αυτοί ότι δουλεύει για το σύλλογο, ότι προπονεί την ομάδα, ότι ετοιμάζει την ομάδα, αλλά το αποτέλεσμα δεν έρχεται. Γιατί? Ενδεχομένως οι επιλογές να μην ήταν ενδεδειγμένες. Ενδεχομένως να μην βγαίνει ο τρόπος η δουλειά του ακόμη. Να μην έχουν μάθει. Το υλικό του ΠΑΟΚ δεν είναι κακό όμως, έτσι? Το υλικό του ΠΑΟΚ έχει ένα κακό. Οι πολλές αλλαγές από το καλοκαίρι μέχρι τώρα. Διότι νομίζω έχουμε φτάσει γύρω στις 20. Ναι. Αν τις μετρήσουμε. Από το καλοκαίρι μέχρι τώρα. Δεν είναι θέμα προπονητή. Αυτός δηλαδή είναι υπεύθυνος και την προηγούμενη φορά που ήμασταν εδώ είχαμε πάνω κάτω την ίδια συζήτηση. Εγώ αυτό που δεν έχω καταλάβει ακόμα όσον αφορά τον ΠΑΟΚ είναι ποιος είναι υπεύθυνος για τις μεταγραφικές επιλογές του καλοκαιριού και του Δεκεμβρίου. Καθένας και από λίγο πιστεύω. Λίγο, ωραία, όπου λαλούν πολύ κοκόρια, αργεί να ξημερώσει. Λίγο Τιστιακόπ, λίγο Στέφενς, λίγο Βρίζας, λίγο Ζαγοράκης. Επειδή αναφέρθηκε ο Νίκος στο προηγούμενο ΠΑΟΚ που είχε δημιουργηθεί από τον Ζαγοράκη και από τον Βρίζα, τότε υπήρχε μία μόνη, μία σύμπνοια στο εσωτερικό του ΠΑΟΚ, η οποία δεν υπάρχει τώρα. Κακά τα πράγματα, αυτό είναι. Εντάξει, δεν το ξέρω εγώ αυτό τώρα. Όχι, αυτό κάνουν αυτό μέσα. Υπάρχει, δείχνουν ότι λειτουργούν μαζί όλοι. Ομόνια, μία σύμπνοια. Έφυγε ο Ζαγοράκης, ήρθε ο Βρίζας, ξαναγύρισε ο Ζαγοράκης, ψυχράθηκαν οι σχέσεις Ζαγοράκη-Βρίζα και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Οπότε, καμιά φορά τα προβλήματα όντως εισπυρώνουν. Τώρα που έχουμε λυμμένα τα οικονομικά του προβλήματα, έχει την πολυτέλεια να ασχολείται και με τις εσωτερικές του έρηδες κατά κάποιο τρόπο. Αν θέλεις την άποψή μου, για να ολοκληρώσω, θεωρώ ότι στο ΠΑΟΚ πρώτα πρέπει να αποφασίσουν ποιος είναι αυτός που αποφασίζει για τα αγωνιστικά, έτσι ώστε αν δεν πάει το αγωνιστικό να έχουν σε κάποιον να ρίξουν την ευθύνη, να λύσουν τις εσωτερικές τους διχόνοιες, τα εσωτερικά τους προβλήματα. Ποιος έχει τα κλειδιά, με λίγα λόγια. Μα φυσικά ποιος έχει τα κλειδιά. Και μετά η ομάδα να πορευτεί και η ευθύνη να βαραίνει έναν. Να μην βαραίνει πολλούς. Γιατί όταν βαραίνει πολλούς, μοιράζεται και τότε τίποτα δεν πάει μπροστά. Συμφωνώ. Συμφωνώ με τον Πέτρο. Αυτό που πρέπει είναι πολύ υπεύθυνοι ανεύθυνοι. Και αν πάρουμε τις μεταγραφές που γίνανε το καλοκαίρι και τις μεταγραφές που γίνανε τώρα, είναι εντελώς διαφορετικής τεχνικής. Οι παίχτες, ταχύτητας, έχουν μεγάλες διαφορές οι παίχτες που ήρθανε τώρα το Δεκέμβριο με αυτούς που επιλεγήκαν το καλοκαίρι. Όσον αφορά την ταυτότητα των παίχτων, το τι είναι. Οπότε εδώ δεν ξέραμε τι ακριβώς ποδόσφαιρο θέλουμε να παίξουμε στον ΠΑΟΚ. Θέλουμε να παίξουμε γρήγορο ποδόσφαιρο, μοντέρνο ποδόσφαιρο. Θέλουμε να παίξουμε ένα ποδόσφαιρο πιο αργό, με πιο πολλή εμπειρία. Τι θέλουμε? Και εκεί δείχνει ότι πραγματικά δεν είχε συγκεκριμένο στόχο αυτός που έκτιζε τον ΠΑΟΚ. Ή ήταν αυτό που λέει ο Πέτρος, ότι υπήρχαν πολλές γνώμες και παίρναμε από μία γνώμη τον καθένα και χτίσαμε ένα παζλ το οποίο ο προπονητής δεν μπορεί να το κάνει καλά. Και μάλλον ο προπονητής, από ό,τι μου έδειξε εμένα, στην αρχή την περίοδο και εκεί φαίνεται ο προπονητής, δέχτηκε αρκετά πράγματα όσον αφορά του ποιου παίκτες πρέπει να έρθουν. Δεν άκουσα μια βαρύνουσα γνώμη ότι φέρτε με αυτόν τον παίκτη. Ναι. Βολεύτηκε αυτό υπήρχε και στην αρχή της περίοδου. Δηλαδή